Χρήστο, νομίζω ότι διανύεις την πιο όμορφη φάση της ζωής σου. Έχει τις δυσκολίες του βέβαια, γιατί είναι δύο μαζί. Είναι δίδυμα να πούμε, ναι, έτσι. Είναι δίδυμα. Δίδυμα αγοράκια. Δίδυμα αγοράκια. Να πούμε ότι ήρθανε με την μέθοδο της εξωσωματικής, ναι, έτσι. Ναι. Εμείς ήμασταν, θεωρώ, από τους τυχερούς, γιατί με τη δεύτερη φορά είχαμε αποτέλεσμα, γιατί με την πρώτη ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο λόγος που τόσα χρόνια φυσιολογικά δεν είχαμε πιάσει. Ήταν ανεξήγητη υπογονιμότητα, έτσι μας είπαν. Μάλιστα. Χρήστο, είσαι με τη σύζυγό σου 15 χρόνια, έτσι. Mm-hmm. Υπήρξε άγχος. Και άγχος και πίεση. Με δύο μωράκια ταυτόχρονης, ίδιας ηλικίας, χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι. Να λέμε αλήθειες. Φανταζόσουνα πριν από χρόνια ότι θα γίνεις μπαμπάς? Πάντα έλεγα στον οικογενειακό μου περίγυρο ότι εγώ θα παντρευτώ και θα κάνω οικογένεια μετά τα 40. Είμαι των σχέσεων, δηλαδή ειδικά την περίοδο της πολύ μεγάλης επιτυχίας. Μπορεί να πιστεύει κανείς ότι εγώ ήμουνα από κλαράκι σε κλαράκι. Όχι, έζησα την νυχτερινή μου, αν θέλει, ζωή έντονα στα 90's, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που επιθυμούσα πάντα και διακάως επιδίωκα ήταν να έχω μια μόνιμη, σοβαρή σχέση που να μπορούμε να δεθούμε. Η σύζυγός σου πώς ήρθε στη ζωή σου, πώς τη γνώρισες? Στα μπουζούκια. Ήρθε με τη φιλενάδα της στα καμαρίνια για να πάρουν αυτόγραφα, όχι για τις ίδιες, για τις μαμάδες τους. Άκου να δεις. Εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία και με το που την είδα, της λέω, θα μου δώσει το τηλέφωνο στην εβδομάδα να βρεθούμε. Και είπα αμέσως ναι. Ντράπηκε, και είπε ναι, και μετά από 3 μήνες ήρθε σπίτι μου. Έχετε διαφορά ηλικίας? 18 χρόνια. Πού να δεις τι λέει τώρα, πού να δεις τι σκέπεται, πού να δεις τις 2 η ώρα, ποιος την επισκέπεται. Φαντάζομαι ότι είχες και πολύ πέραση στις γυναίκες και πολύ σουξέ σε εισαγωγικά. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Προσπάθησα να το ευχαριστηθώ. Ναι. Ναι, μη λέμε τώρα βλακίες στον κόσμο. Προσπάθησα να το ευχαριστηθώ και να επωφεληθώ όσο γίνεται περισσότερο. Σαφώς και πάντα ήθελα να με επιλέγουν επειδή έχω καταπληκτική φωνή και τα λέω και πολύ ωραία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν αυτό συνδυάζεται και με μια ωραία εμφάνιση, το κάνεις πιο εύκολα. Τι είπες και την ηλικία σου, 52? 52 είμαι, ναι. 52. Μα δεν είναι δύσκολο. Κάνει ένα έτσι στο τηλέφωνο και το βρίσκει. Οπότε... Όταν πάτησες τα 50, ένιωσες κάτι? Όχι. Τι να νιώσω. Όταν παντρεύτηκα ένιωσα. Αυτό που λες, που υποψιάζομαι ότι ρωτάς, όταν παντρεύτηκα. Με ρωτάει η γυναίκα μου μια μέρα πριν το γάμο, με έβλεπε λίγο έτσι στεναχωρημένο και αυτά, μου λέει, τι έχεις? Αποχαιρετώ τα νιάτα μου, της λέω. Δεν είσαι εσύ. Κάποια χρόνια απήχες λίγο δισκογραφικά. Ναι. Ήτανε δική σου επιλογή? Όχι μόνο δισκογραφικά, γενικώς απήχα. Ή λόγω του κυκλώματος ήσουν απ' έξω? Τους βαρέθηκα, λίγο με βαρέθηκαν, δεν γινόταν η δουλειά όπως ήθελα. Mm. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω με τον τρόπο που ήθελα, σε χώρους που μου αρέσουν. Βρήκα έναν άλλο τρόπο να βιοπορίζομαι και απήχα. Μέχρι που το 18 δεν άντεχα άλλο και αποφάσισα να ξανασχοληθώ. Βέβαια δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν είναι ότι το λες και ξαφνικά όλοι σε περιμένουν και λέει «Πού ήσουν, ρε αδερφέ, τόσα χρόνια, έλα εδώ». Δεν είναι καθόλου εύκολο. Άμα έρθει, ήρθε. Οικονομικά πώς τα έφερνες βόλτα αυτή τη δεκαετία, έκανες κάτι άλλο? Είχα το μυαλό την εποχή που ήταν καλά τα χρήματα, ναι, να κρατήσω κάποια και να μπορέσω να τα επενδύσω σε κάτι άλλο. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν εξαρτάμε σήμερα από τη νύχτα. Δισκογραφικά σήμερα τι κάνεις και τι κάνεις σε ζωντανές εμφανίσεις? Η βάση μου είναι στο Εν Μοσχάτο. Τις Κυριακές εκεί το μεσημέρι γίνεται έτσι ένα πάρτι. Έβγαλα και καινούργιο τραγούδι. Στις 3 τα ξημερώματα μπερδεύεις τα ονόματα και στις 9 γυρίζεις. Έχεις άλλα όνειρα? Εννοείται. Αλλά τα όνειρα τώρα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εγωιστικό κάθαρμα που μπορεί να ήμουν κάποτε, έχουν να κάνουν και με τα παιδάκια μου. Έτσι. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μεγαλώσουν με τον τρόπο που ονειρευόμαστε. Εγώ και η μανούλα τους. Μα δεν αντιλαμβάνεσαι πώς φεύγω από κοντά σου.